Ελπίδα μου, καλημέρα θα πω. Αλέξανδρε μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι ώρα να λες καλημέρα. Τι ώρα να λες καλημέρα και τι ώρα να λες και καλό απόγευμα. Και καλό απόγευμα, εννοείται. Και φυσικά δεν θα μπορούσα να μην έρθω να πάρω τις ευχές σου για τη νέα χρονιά. Φυσικά θα πούμε κι άλλα. Βέβαια, να σου πω κάτι με μεγάλη μου χαρά, πραγματικά. Θέλω να σας ευχηθώ μια καλή σεζόν, να είστε καλά. Να είστε καλά, να το πάτε πάρα πάρα πολύ καλά. Με το ανανεωμένο έτσι. Με την ανανεωμένη σκαλέτα της εκπομπής και όχι μόνο βέβαια. Και όχι μόνο γιατί έχουμε και σκηνικό. Θα το πω για πρώτη φορά, θα ακουστεί από την εκπομπή μας. Δεν το είπα το πρωί στη δική σου. Θα πάρουμε και ένα μέρος του δικού σου του στούντιο. Δεν το γνωρίζεις ούτε εσύ. Θα το μάθεις σύντομα. Αλλά αφού είπα... Αλέξανδρε μου. Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Θα κάνουμε έτσι κάποιες προσαρμογές στο στούντιο. Καλά. Φανταζόμαι να το κόψω τούτο στο μοντάζ. Απλά να σε ρωτήσω, τι είναι να πάρεις. Συνέχεια. Τίποτα, να μεταφέρουμε λίγο το σκηνικό, λίγο παρακάτω. Ναι, θα πούμε μετά, θα είσαι. Εντάξει, κόφηκε το λίγο στο μοντάζ τώρα. Ναι, ξέρω, θα πάρω. Ναι, είμαι χαρούμενος. Που και φέτος είμαστε γείτονες, ρε παιδί μου. Ναι, ρε παιδί μου. Τα στούντιό μας απέναντι και τα γραφεία μας βεβαίως. Ναι. Ελπίζω να συνεργαστούμε σύντομα. Να μας ακούει η διεύθυνση να μας δώσει να κάνουμε μαζί μια εκπομπή κάτι. Παρακολουθώ σε που μπορώ, να το ξέρεις. Τι λέει ο άνθρωπος. Τι λέει ο άνθρωπος. Να ξέρω που των δημοτικών ή που των υπηαγωγείων. Παιδί μου, γιατί πόση διαφορά έχουμε. Ήμουν λύκειο σίγουρα που σε έβλεπα. Ήμουν πρώτη λυγίου σίγουρα. Τι για χαμνέτε μου πλακά. Για να μην το θέλω. Με θέλω να φεύγω εν τότε. Φεύγω εν τότε. Λοιπόν. Παρακολουθώ που μωρό μου. Θα πει χαλή. Για να μην το θέλω. Πε κάτι. Όχι που το δημοτικό, που το λύκειο. Το πόσο χρόνο νομίζω ότι είναι το παιδί. Πρώτη λυγίου. Δεν νομίζω ότι είναι 20 χρονών. Ελά σου πω. Φέραμε το να το χαλέψουμε. Όχι, όχι, εντάξει, άντε σοβαρά. Σοβαρά. Θα βγάλουμε συνέντευξη ευχέ σήμερα. Τέλο πάντων, να τα κόψει τα όλα τα κομμάτια. Θέλουμε τι δικέ σου ευχέ. Πάλε. Ναι, αφού κόψε το μπουκ. Θέλουμε λοιπόν τις... Να το κόψω. Εντάξει. Α, σωστό. Θέλουμε λοιπόν τις δικές σου ευχές για τη νέα χρονιά. Καλή χρονιά. Ευχαριστούμε. Να είμαστε καλά. Εσύ είσαι του πρωινού ξυπνήματος με το απογευματινό, πώς θα πας, γιατί είχαν ακουστεί κάποιες φήμες ότι ήθελες να πας το απογευματινό. Ακούστηκαν τέτοιες φήμες, παιδιά, μα τι μου λέτε. Τι μου λέτε. Είχε γραφτεί σε ένα... Ναι. Δεν ξέρω τι διαβάζεις, εγώ δεν το διάβασα αυτό, αλλά όπως και να έχει πάντα δηλώνω και λέω ότι αγαπάω το πρωινό πάρα πάρα πολύ. Τώρα, εάν και εφόσον προκύψει μια πρόταση που είτε είναι απογευματινό, είτε βραδινό, είτε... Θα σε διέφερε ρε παιδί μου το απογευματινό για να γράψει κάτι ξέρω. Κάθε πρόταση είναι συζητήσιμη βεβαίως, ναι. Για να το γράψω σημαίνει κάτι έχουν ακούσει. Ωραία, Αλέξανδρε μου, είναι ανησυχείς, εγώ παραμένω στο πρωινό μου, δεν θέλω φέτος το... Διαγράφτηκε και να το κόψω το τώρα. Απλά επειδή γράφτηκε. Πού γράφτηκε να γράφει. Μου πήγε κάτι σε άνθρωπο ότι είδασε στο διάδρομο που έφυγε πάνω για το απόγευμα. Δεν είχε σημασία του τώρα. Μα τι λες, παιδί μου, μα τι λέει ο άνθρωπο. Να το κόψω το τώρα. Ναι, να το κόψω, αλλά για όνομα του Θεού, Αλέξανδρε μου. Όχι, βέβαια, δεν βρέθηκα ποτέ πάνω εγώ να μιλήσω για το απογευματινό μου. Του τα συζητούμε τα off camera. Απλά ήθελα σου το πει. Να συζητήσουμε. Αν υπάρχει κάποιο θέμα, να συζητήσουμε. Απλά πάμε κάποιοι συνάδελφοι ότι ευκήκε πάνω στο διάδρομο. Γιατί δεν μου αρέσει και να ακούγονται πράγματα τα οποία δεν υπόθηκαν και δεν είπα τίποτα εγώ. Στην οπόνα λίγο, εννοεί τώρα προς τα πες κάμερες. Μα ποιες κάμερες. Άστο, να κλείσουμε τις κάμερες, δεν κλείσαν τα παιδιά. Ευχαριστούμε για σε όχι τίποτα, απλά ακούσα το, ήθελα να συζητήσουμε, αλλά λέω να ξανάρθει η ώρα να συζητήσουμε. Αλέξανδρε μου, για όνομα του Θεού. Όχι, ξέρω το, ήταν να μου το πεις. Είσαι ειλικρινής, πάντα ήταν να να μου πεις. Ναι, ήταν να σου το πω. Ναι. Εντάξει, φαντάζομαι να μένει σε καιρό που το άκουσες και τώρα να έρθεις να μου το είπες. Έχει λίγες ημέρες, αλλά εντάξει. Έχει λίγες ημέρες, μπορεί να μου το πεις νωρίτερα τον το πράγμα, αν υπήρχε κάποιο θέμα μεταξύ μας. Γιατί δεν θέλω να υπάρχει κανένα θέμα, είμαι ξεκάθαρη σε ό,τι λέω. Αν ήθελες να κάνεις απογευματινό, εννοείται, έλα πέμου το. Με πειράζει, κάνουμε λίγο πρόγραμμα, παιδιά. Δεν έχει θέμα, κάνω και γελό πραγματικά. Μου φαίνεται αστείο. Μου φαίνεται αστείο. Αλλά αν θέλει, εννοείται να. Αν θέλω να τα αλλάξουμε. Αν όντω έγινε τέτοια συζήτηση, δεν έχει πρόβλημα. Δεν μπορώ. Τέτοια συζήτηση δεν έγινε ποτέ. Δεν έγινε ποτέ. Εντάξει. Καλό να σε φάρσει.
Αλήθεια τώρα. Το λοιπόν. Να τε σφάει τώρα. Το λοιπόν. Κάλε με εκτό σε αυτού. Έλα να με τώρα. Ήθελα να το συνεχίσω, αλλά λυπήθηκα κάτι. Έχαν τι πατσέ του. Έλα να σε λυπήσω, λαλό σου. Τώρα θέλω να μου κάνει αληθινέ ευχέ. Πάντα αληθινέ ευχέ. Πάλε! Πάλε για μένα ήταν αληθινέ οι προηγούμενε, ρε φίλε. Για μένα ήταν αληθινέ οι προηγούμενε. Ρε παιδί μου, εγώ θα κάνω σοβαρή πρόταση στο κανάλι να μα δώσουν μια εκπομπή μαζί. Κάτι έξτρα από τούτο που κάνουμε. Αντρέα μου, έλα μέσα. Αντρέα, έλα δαμέ, γιατί δεν καταλάβες τίποτε. Πρέπει να γίνει μια απάντηση στην τηλεθεατρία. Δεν καταλάβα τι γίνεται, πότε μου κάνουμε τη φάρσα ή πότε λοιπόν, μου κάνουμε φάρσα. Εγκαινιάζουμε μαζί σου σήμερα έναν ένθετο, το οποίο θα αφορά φάρσες σε διάσημους αγαπημένους φίλους. Και ήσουν οι πρώτοι. Πραγματικά επετύχαν το όμως, γιατί μόλις τελείωσα την εκπομπή εδώ, χαλαρή εγώ, Σόφη μου, Θωρής Μετσογελάς, χαλαρή εδώ, πας στον καναπέ. Λέω εντάξει, θέλουν ευχές στα παιδιά βεβαίως. Άμα άρχισε έτσι να μου το παίρνει δεξιά-αριστερά, να μου λαλεί κάτι περίεργα, ότι άκουσε για μένα, ότι είπα, ότι θέλω, λέω κάτι παχύ. Είδα τον αλλάξει το ύφος του. Γιατί είναι τίποτα πράγματα. Επίστεψα, πέμω κι εγώ, να πιστεύω εγώ τώρα τον. Πέμω, Παντελή, πέμω αλήθεια, να πιστεύω εγώ τον Αλέξανδρο. Και να απαντήσει πάλι. Αν παντρεύκεσαι τον. Έχει και για όνομα του Θεού. Θα την παντρέψω εγώ. Θα κάνω και μια έξτρα στήλη στην εκπομπή, γυρεύοντας γαμπρό για την ελπίδα. Γιατί ποιος σας είπε ότι θέλω να μου γυρέψετε γαμπρό, είναι ότι δεν έχω. Το κρατώ μέχρι εδώ. Γεια σας. Τέλος. Γεια σας. Κι όλα θα πάνε καλά.